ακούσαμε στο Άγιον και Ιερόν Ευαγγέλιο ότι ο Κύριος όταν άκουσε ότι ο Ιωάννης παρεδόθη εις τον Ηρώδη, έφυγε από εκεί που ήταν και ήρθε στην Γαλιλαία. Και αφού προσπέρασε την Ναζαρέτ, ήρθε στην Καπερναούν την Παραθαλασσία και κάθισε εκεί. Και έτσι εκπληρώθηκε η προφητεία του Ισαΐου του προφήτου, ο οποίος πριν 800 ολόκληρα χρόνια προεφύτευσε αυτήν την παρουσία του Χριστού εις την Καπερναού, με λόγια ισχυρά και δυνατά, ονομάζοντας τον λαόν των καθήμενων εσκότη, που είδε το φως μέγα του Θεού και του Θείου Κηρύγματος. Από τότε, από εκείνη την ώρα, ο Κύριος άρχισε να κηρύττει και να λέγει στον κόσμο, «Μετανοείτε ίνκι και γάρε Βασιλεία των Ουρανών». Το κήρυγμα του Χριστού της Εκκλησίας είναι πάντοτε η μετάνοια. Και μετάνοια σημαίνει αλλαγή και μεταβολή του νοός, αλλαγή νοοτροπίας, αλλαγή τρόπου που σκεφτόμαστε, αλλαγή τρόπου ζωής. Δεν σημαίνει αυτό που νομίζουμε σήμερα, μια θλίψη απλή και μεταμέλεια για τις αμαρτίες μας. Αυτή είναι η αρχή της μετανοίας. Αλλά μετάνοια σημαίνει ολόκληρη μεταβολή του ανθρώπου, της κοσμικής νοοτροπίας, από κοσμική νοοτροπία σε ευαγγελική, από νουν κοσμικών σε νουν Χριστού. Αυτό είναι μετάνοια, το οποίο κατεπεργάζεται ο Κύριος μέσα από την διδαχή του Αγίου Ευαγγελίου δια της Εκκλησίας. Γι' αυτό και αυτή η αλλαγή του μυαλού μας, η αλλαγή του νοός μας, σημαίνει την ανακαίνιση όλου του ανθρώπου, την ανακαίνιση του κόσμου ολόκληρου. Πώς τώρα γίνεται αυτό, όταν ο άνθρωπος επισημάνει τα λάθη του και τις αμαρτίες του, καταλάβει ποιο είναι το σφάλμα του και ποιο είναι το λάθος του και λυπηθεί για αυτό το πράγμα και ζητήσει την βοήθεια του Θεού, τότε γίνεται αυτή η μεταβολή του νοός. Το θαύμα της μετανοίας συντελείται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και αυτά που προηγουμένως τα έβλεπε δύσκολα και θλιβερά, τώρα τα βλέπει χαρμόσυνα και επιτυχή. Έτσι είναι το Ευαγγέλιο. Μια αλλαγή τελείως του ανθρώπου, από παλαιών άνθρωπων σε νέων, από αμαρτωλών σε άνθρωπων του Ευαγγελίου και της Χάριτος. Αυτό είναι το έργο της Εκκλησίας. Και για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Γίνεται αυτό γιατί ήγηκε η Βασιλεία των Ουρανών. Η Βασιλεία των Ουρανών δεν είναι τίποτε άλλο παρά ίδιος ο Χριστός. Αυτός είναι η Βασιλεία του Θεού. Και γι' αυτό το λόγο, για να μπορούμε εμείς να ζούμε μαζί Του, έχουμε ανάγκη να μοιάσουμε με την Αγία Ζωή Του και με τα Άγια Διδάγματά Του. Να γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, όπως μας έπλασε, όπως είναι η δημιουργία μας, κατ' εικόνα Θεού και ομοίωσης με τον Θεό Πατέρα μας. Αυτό είναι το έργο της Εκκλησίας, αδελφοί μου αγαπητοί. Γι' αυτό βαπτιζόμεθα, γι' αυτό βαπτίστηκε ο Κύριος, για να μας δείξει ότι μέσα από το Άγιο Βάπτισμα, μέσα από τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας, μπορούμε και εμείς να ζήσουμε τον Χριστό μέσα στην καρδιά μας. Και ζώντας μαζί με τον Χριστό στην καρδιά μας, τότε μπορούμε να καταλάβουμε και το σκοπό της ύπαρξής μας και το νόημα της ζωής μας. Και να ζήσουμε τον Χριστό κατοικούντα και μένοντα στην καρδιά μας και σε αυτήν τη ζωή και στην αιώνια Βασιλεία Του. Αμήν.